Η Έλληνα Λάσκαρη τώρα μαζί μα. Βλέπουμε, Έλληνα, καλησπέρα. κεντρικές κεντρικέ τράπεζε, κυβερνήσει να, να προσπαθούν με κάθε τρόπο να περιορίσουν τι συνέπειε τη κρίση του κορονοϊού, βάζοντα ένα σίσ... στίχημα στην ουσία, δηλαδή αυτό το δεύτερο τρίμηνο τη βαθιά ύφεση παντού, να είναι σύντομα ένα κακό όνειρο. Τα στοιχεία τη Εθνική Τράπεζα για την Ελληνική Οικονομία Αποτυπώνουν αυτή την πρόπτικη. Ναι, πράγματι, έτσι ακριβώ όπω θα λε. Οι αναλύτε ανά τον κόσμο λένε ότι το κακό δεν θα ρίζε. Θα χτυπήσει, θα έχει μια μαχαιριά η παγκόσμια οικονομία και η ελληνική το δεύτερο τρίμηνο του έτου και στη συνέχεια βήμα-βήμα θα πάμε σε ανάκαμψη. Η μελέτη τη Εθνική ακριβώ αυτό μα δείχνει, ότι θα έχουμε ένα βαθύ χτύπημα mm -hmm. στην ελληνική οικονομία το δεύτερο τρίμηνο του έτου με μια βουτιά 13,5%. Όμω τρίμηνο-τρίμηνο μετά πάμε στο τρίτο τρίμηνο 4,6% ανάκαμψη και στο τελευταίο τρίμηνο, 6% ανάκαμψη. Σιγά σιγά το φω στο τούνελ έρχεται. Οι κυβερνήσει και οι τράπεζε από την άλλη πλευρά συνεχίζουν αυτέ τι παρεμβάσει. Η Τράπεζα η Κεντρική τη Αμερική είχε παρέμβαση χτε, η Κεντρική Τράπεζα τη Ιαπωνία αντίστοιχη σήμερα. Στο τέλο τη εβδομάδα περιμένουμε του ηγέτε τη Ευρωπαϊκή Ένωση να συζητήσουν για τα 750 δισεκατομμύρια το πακέτο. Και στο κλίμα αυτό, εφορία στα χρηματιστήρια, άνοδο 4,5% στο δικό μα, 3% στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, άνοδο και στη Wall Street αυτή την ώρα και πτώσει στι αποδόσει των ομολόγων. Καλά νέα για το κόστο δανεισμού του ελληνικού δημοσίου. Σε ευχαριστούμε, Έλενα.